Με τον ε, κύριο Κώστα Κυρανάκη, είναι δίπλα μου, ε, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό σα βρήκα. Λοιπόν, ε, 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 υπάρχουν ε, ε, διαφορετικέ εκτιμήσει προ τα που πάμε. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Ε, ε, βλέπαμε νωρίτερα πίνακε, και εγώ έχω δείξει από εδώ, που η Ελλάδα είναι μία από τι φθηνότερε χώρε στην τιμή τη κιλοβατόρα, στη Λιανική, μετά τι. Ε, την επιδότηση με όλου του φόρου. Είμαστε αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Αν διαβάσει κανεί ανάποδα, έχω την έκθεση του συνδέσμου των ρυθμιστικών αρχών ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη αντίστοιχη ΡΑΕ, όλων των. όπου μας, με βάση το μέσο εισόδημα μα κατατάσσει στην τρίτη ψηλότερη θέση για το ίδιο προϊόν, την τιμή τη κιλοβατόρα. Στη χονδρική. στη, στη Στη Γιάννη, σε σχέση με το, με το διαθέσιμο εισόδημα, μα έχει μετά την Πορτογαλία και την Νορβηγία. Το 6% του ετήσιου εισοδήματο στα ελληνικά κοινωνικοκυριά πηγαίνει για το, για το ρεύμα. 8% είναι στη Βουλγα... στην Πορτογαλία, 7% είναι στην Νορβηγία. Θέλω να πω είναι και πώ τα διαβάζει κανεί καμιά φορά. Ναι, ε, θα έχει ενδιαφέρον να το δω το δεύτερο πίνακα, διότι η αλήθεια είναι ότι μετά την αύξηση του κατώτου του μισθού που έγινε πέρσι και αν λάβει κανεί υπόψη και τη νέα αύξηση η οποία θα γίνει το Μάιο του 2023, η Ελλάδα πλέον έχει ε, τον, ε, τον 8ο η 1 9ο, αν δεν κάνω λάθο, μεγαλύτερο κατώτατο μισθό στην, στην Ευρώπη. Ε, άρα λοιπόν, ε, δεν, δεν έχω όλα τα στοιχεία διαθέσιμα στο δεύτερο πίνακα που λέτε. Η, σημα, η σημασία νομίζω αυτών των μέτρων αποτυπώνεται στον πίνακα τη έκθεση HEPI, η οποία είναι μια μηνιαία έκθεση και βγαίνει. Τακτικά τι πρώτε μέρε του κάθε μήνα. Και εκεί βλέπουμε ότι η Ελλάδα στι τιμέ που φτάνουν στα νοικοκυριά και στι μικρέ επιχειρήσει, στο τελικό τιμολόγιο δηλαδή που παίρνει ο χρήστη, ο καταναλωτή στα χέρια του, είναι από τι φθηνότερε στην Ευρώπη. Προφανώ είναι ακριβότερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, mm -hmm. σε σχέση με μια κανονική περίοδο. Ε, αλλά θεωρώ ότι ειδικά ο μηχανισμό ανακατανομή εσόδων που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο και μετά mm -hmm. έχει φέρει αποτέλεσμα φέρνει περίπου, ε, ε, περίπου ένα δις το μήνα σε έσοδα, τα οποία είναι από τους παραγωγούς και τους παρόχους ενέργειας προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και αυτά μπαίνουν κατευθείαν ε, στις εκπτώσεις που γίνονται τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, σε μεγάλο βαθμό παίρνουμε έσοδα από του παραγωγού και του παρόχου ναι. και συμπληρώνουμε μια επιδότηση από τον τακτικό προπολογισμό, η οποία όμω δεν υπερτερεί ε, είναι, από τον και, πρώτο και μηχανισμό. Και πρέπει να το πούμε, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι στο τραπέζι σήμερα στην, στη Συνόδου των Υπουργών Ενέργεια και στην Συμβούλια Κορυφή. Είναι η ελληνική πρόταση ουσιαστικά για την ανάκτηση μέρου των εσόδων Σωστά. των εταιριών που παράγουν ε, ε, ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα. Ε, ουσιαστικά, α... αυτό το μοντέλο, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ε, μπορεί να λειτουργούσε κανονικά. Υπό, υπό συνθήκε φυσιολογικέ mm -hmm. μια ομαλή λειτουργία των αγορών, του χρηματιστηρίου ενέργεια, του χρηματιστηρίου στην Ολλανδία φυσικού αερίου, ε, των, ε, των βασικών κανόνων τη αγορά σε όλα τα προϊόντα ενέργεια, τα οποία καλώ ή τα τελευταία πολλά χρόνια είναι χρημαστηριακά, είναι commodities. Ε, Όμω βλέπουμε μια πολύ μεγάλη στρέβλωση από πέρσι τον Φεβρουάριο και μετά. Δεν μπορεί για το ίδιο προϊόν που είναι το φυσικό αέριο, επί 10 χρόνια, αν δει κανεί τον πίνακα του TTF, να είναι η τιμή του από τα 15 στα 25 δολάρια και να πάει στα 300. Και να πάει στα 300 για το ίδιο προϊόν ναι. για το οποίο δεν έχει αυξηθεί ναι. το κόστο παραγωγή. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια προσωρινία στο αναστολή στο TTF και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί yeah, ενιαία, τελειώνω με αυτό, ενιαία μια σταθερή τιμή φυσικού αερίου με βάση συμβάσει που θα υπογράφουμε ω Ευρωπαίοι Ευχολόγιο. ευχολόγιο. Σα το λέω ευχολόγιο. ρεαλιστικό γιατί... πλάνο. Θα σα πω γιατί ευχολόγιο. Και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η εκτίμηση είναι ότι ούτε 20-21 Οκτώβρη θα έχουμε απόφαση στη Σύνοδο Κορυφή και παραπέμπεται το Νοέμβρη να ξανασυζητηθεί το θέμα στο επίπεδο των υπουργών οι οποίοι συζητούν ήδη, είναι σε εξέλιξη και οι ίδιοι προβλέπουν ότι πάμε για Νοέμβρη. Δηλαδή χάνουμε την μπάλα λίγο πολιτική. Πέρσι ήταν δύο ή τρει οι χώρε οι οποίες, ε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είχαν καταθέσει αντίστοιχε προτάσει. Ε πριν ένα μήνα η επιστολή που έστειλαν νομίζω 12 αρχηγοί κρατών στην uh, Ursula von der Leyen λένε ακριβώ το ίδιο. Θεωρώ ότι αυξάνεται η επιρροή γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει όλε τι κυβερνήσει. Φτάσανε 15. Και πρώτη, πρώτη από όλε, και γι' αυτό μου φαίνεται ανεξήγητη η στάση Γερμανία, πρώτη από όλε επηρεάζεται οικονομικά και σε επίπεδο. Ε, σε βιωτικό επίπεδο, αν θέλετε, η ζωή των Γερμανών σε σχέση με άλλων κρατών, διότι ακούμε σε αυτή τη χώρα η οποία είναι προηγμένη, είναι βιομηχανοποιημένη, είναι ανεπτυγμένη, Ακούμε εκφράσεις και παροτρύνσεις υπουργών για ε, ε, όχι ζεστά ντου στο σπίτι, ναι. ε, για εξοικονόμηση σε πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα, ε, για, για συνθήκες διαβίωση... Βάλτε οι οποίες, ένα δεύτερο που λέω σωήμα. Ναι, ναι, τις, οποίες δεν διανοούμασταν μέχρι ε, πριν ε, λίγο ε, καιρό. και κι εσείς φαντάζομαι ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να μοιραστούν Ούτε το. τίποτα με του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Εκείνη το θέμα. Νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα. Α αφήσουμε αυτά. Τελεγορούν πάντα... τα πόδια του, κατά γνώμη μου. Ε, ε, Ενδεχομένω ναι. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι εδώ τα δικά μα. Καταρχήν, ε, για να είμαστε ακριβεί και ειλικρινεί, η Ελλάδα είναι από τι χώρε που έχουν δαπανίσει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για να στηρίξουν την κοινωνία στα θέματα και τη ενέργεια και τη ακρίβεια. Πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει η χώρα αυτό, δεδομένου ότι και δεσμεύσει υπάρχουν και ένα γκρίζο ορίζοντα υπάρχει και τέλο πάντων ο προπολογισμό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να πέσουν πάλι δισεκατομμύρια, 55 δις πώς έχουν πέσει από την αρχή της πανδημίας από την κυβέρνηση με μορφή παροχών. Πώς θα βγει ο λογαριασμό από εδώ και πέρα. Εγώ είχα κάνει ε, αρκετά σχόλια εκείνη την εποχή που ξεκινούσε η πανδημία και το κατά πόσο μπορεί να το αποκριθεί mm. ο προπολογισμό και τα εθνικά μα έσοδα στη στήριξη τη κοινωνία και τη οικονομία. Προφανώ από τότε μέχρι σήμερα έχουμε δει μια σειρά από ευρωπαϊκέ παρεμβάσει, mm -hmm. οι οποίε είναι έκτακτε και αφορούν είτε επιχορηγήσει είτε αφορούν πολύ φθηνό δανεισμό. Έτσι λοιπόν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για παράδειγμα έχουν χρηματοδοτηθεί πάρα πολλές ανάγκες ναι. ε, και τακτικές ανάγκες αλλά και σχέδια αναμόρφωσης της χώρας, του παραγωγικού μοντέλου της χώρας τι οποίες δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και άρα λοιπόν αυτό ήταν μια ευκαιρία για τη χώρα. Ναι. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί τώρα και με ένα μεγάλο πακέτο ευρωπαϊκή στήριξη για τα θέματα ενέργεια. Κάτι γνώμη μου, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με δομικό τρόπο. Σα το είπα λίγο πριν, ποια είναι, Α, αυτό πο, είναι η πο, πο, απάντηση. Πώς προκύπτει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα φορολογήσει και η Ελλάδα το 33% των κερδών των δηληστηρίων και ότι υπάρχει ένα διάθετο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψη 200 δι. Αλλά κανεί δεν ξέρει αν θα πάνε αυτά τα λεφτά κάπου. Αυτέ είναι δύο πηγέ που αναφέρεται. Η μία είναι ο, ο μηχανισμός ανακατονομής, όπως είπαμε στην αρχή. Η άλλη είναι η φορολογία 33% στα θελιστήρια. 180 δις. Η, τρί, η τρίτη είναι ε, κάποια περιθώρια του ταμείου ανάκαμψη πιο πολύ σε δομικέ αλλαγέ, οι οποίε μπορούμε συστημικό τρόπο να κατεβάσουν τι τιμέ, αλλά συζητιέται στην Ευρώπη και ένα πακέτο στήριξη για την ενεργειακή mm. ακρίβεια. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό επιπλέον πακέτο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει του εθνικού προπολογισμού για όλε τι κυβερνήσει. Δεν μπορεί να σταθεί καμία κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή με τέτοια, με, τέτοια, επίδια. Το οποίο όχι επιχορήγηση όμω. Εκεί είναι ένα λεπτό ζήτημα. Θα δούμε. Πολύ πιθανό ένα μεικτό μοντέλο, όπω mm. είδαμε και στο Ταμείο Ανάκαψη, με φθηνά δάνεια mm. αλλά και επιχορηγήσει. Mm. Όμω δεν μπορεί να σταθεί Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και καμία εθνική κυβέρνηση ναι. ε, με, με, αυτά, με αυτά τα επίπεδα ακρίβεια. Άρα, Σωστό. λοιπόν, εμείς, όσο μα το αφήνουν τα περιθώρια του προπολογισμού και των ευρωπαϊκών πακέτων, θα στηρίζουμε την κοινωνία. Σα ξαναλέω, περίπου ένα δι παίρνουμε από του παρόχου και του παραγωγού και τα δίνουμε αυτόματα σε εκτόσει. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται σε άλλε χώρε. Η Ισπανία και η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που πολλέ φορέ χρησιμοποιεί Το η δηλαδή αντιπολίτευση. Η Ναι, βεβαίω. Που πολλέ φορέ χρησιμοποιεί και η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ω πετυχημένο παράδειγμα. Έχουν σταθερά με βάση την έκθεση ΧΕΠΗ ακριβότερε τιμέ ενέργεια από την Ελλάδα κάθε μήνα που βγαίνει η έκθεση. Έτσι και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Άρα λοιπόν ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση. Μέχρι τώρα αντέξαμε, αλλά πρέπει μέχρι τον Νοέμβριο το αργότερο, μέχρι το Δεκέμβριο ίσω το τελικό περιθώριο, να έχει βρεθεί μια λύση. Πάμε λιγάκι και στα πολιτικά. Δεν θέλω να προσπεράσουμε το θέμα που αφορά την Εξεταστική Επιτροπή για τι Υποκλοπέ. Αναρωτιέμαι, γίνατε σοφότερο από τα πορίσματα που διαβάσατε. Το έλεγα και χθε. Οι αποκλήσει είναι τη τάξη του 180%. Κάποιοι λένε μαύρο, μαύρο, μαύρο. Κάποιοι λένε τελείω λευκό. Δεν μπορεί να είναι ούτε ένα από τα δύο, δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Αν διαβάσει κανεί τα πορίσματα λοιπόν, βλέπει όλη την γκάμα τον, του γκρι από το λευκό και σιγά 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 μέχρι το μαύρο. Γίναμε πιο, πιο μάθαμε κάτι περισσότερο από ό,τι ξέραμε πριν ξεκινήσει η συζήτηση η για την είναι... αντίθεση κατά τη γνώμη σα από τα πορέσματα ποια είναι. Η, η, αντίθεση είναι ότι α πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ λέει έχουμε σοβαρέ ενδείξει ότι το Predator είναι, τον χρησιμοποιούσε η ΑΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν προέκυψε από πουθενά κίνδυνο εθνικής, ανάγκη, εθνικής ασφάλειας από τον, τον, κύριο Ανδρουλάκη, οπότε κακώς παρακολουθήθηκε. Και η κυβέρνηση η οποία λέει όλα έγιναν νομότυπα. Δεν βλέπετε ότι έχουν διαφορές μεταξύ τους αυτά τα τρία. Και, και δεν πράξτε, υπήρχε το πρέντατο. Έτσι, πάμε, το, πάμε το στο τελευταίο κομμάτι που, λέτε, που, λέει μάλλον κυρίω ο, κύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης ε, και το Πασόκ ότι κάποια πράγματα δεν έγιναν νομότυπα. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει και μήνυση Mm -hmm. κατά παντός υπευθύνου, ε, γιατί θεωρεί ότι η παρακολούθηση ήταν παράνομη. Mm. Άρα λοιπόν θα κριθεί και δικαστικά, mm. θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη κατά πόσο είναι παράνομη η νόμιμη παρακολούθηση του. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέτει και να το λέει μάλιστα και δημόσια ότι η δίμηνη παρακολούθηση ε, στην οποία μπήκε το κινητό του τηλέφωνο το οποίο είστε ο Ρίστεο Παρόδο, επειδή τον πάνω από το μισό χρόνο βρίσκεται εκτό ελληνική επικράτεια, δεν μπορεί να παρακολουθεί. Συν του ότι δεν παρακολουθούνται και εφαρμογέ. Δεν τον παρακολουθεί Όχι όταν μόνο, η WIND είναι εκτό μόνο, μόνο, μόνο ελληνικού δικτύου. Μόνο εντό ελληνικού δικτύου. Και μάλιστα έχει γίνει με το παλιό μηχάνημα, το οποίο δεν έπιανε και 4G, 5G. Βασικά, αυτά είναι yeah. λεπτομέρειε, οι οποίε ενδεχομένω να μην ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Ε, τι λέει λοιπόν ο κ. Σάντου Το δίμηνο τη παρακολούθηση του συμπίπτει και αποφασίστηκε δίμηνο επειδή. Ε, εκείνη την περίοδο θα τελείωναν οι σοκομματικέ εκλογέ mm -hmm. του ΠΑΣΟΚ και ότι υπήρξε μια επέκταση για τη νέα ημερομηνία των εκλογών του ΠΑΣΟΚ yeah. από τη στιγμή που έγινε το δυσάρεστο γεγονό yeah. τη απόλυτη φόβου γεννηματά. Αυτό λοιπόν όλοι οι διοικητέ ΣΕΙΠ, όλοι οι διοικητέ, ανεξαρτήτω ποια κυβέρνηση υπηρέτησαν και ήρθαν για κατάσταση στην Εξεταστική Επιτροπή είπαν ότι η πάγια τακτική, η νόμιμη πάγια τακτική για όλε τι ανεξαρτήτω παρακολουθήσει είναι δίμηνε. Ναι. Γι' αυτό και πολλέ φορέ προκύπτει ένα τεράστιο αριθμό. Ε, ας πούμε 10, 12, 15 χιλιάδες επισυνδέσεων, ο οποίος μας εξήγησαν οι διοικητές ότι αφορά τις παρατάσεις. Ναι. Δηλαδή Συμπίπτουν, ένας άνθρωπο, ναι. άνθρωπος, αν εσείς ας πούμε είστε υποπαρακολούθηση από την ΑΕΠ, ολόκληρο το χρόνο θα πρέπει να γίνουν έξι παρατάσεις. Ναι, ναι. Έξι δίμηνα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ένα άνθρωπο θα, θα, θα συνεπολογιστεί ω έξι φορέ. Κατανοητό. Άρα πολλές, πολλά από αυτά τα οποία λέει ο κύριο Σανδρουλάκη στην πραγματικότητα νομίζω ότι τα λέει για λόγου εντυπώσεων. Ο άνθρωπο έχει κάθε δικαίωμα να τα λέει, αλλά διαψεύστηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή. Άρα, ω προ αυτό, για παράδειγμα, γίναμε σοφότεροι. Δεν προέκυψαν ενδείξει οι οποίε να συνδέουν το Πρέντεντορ με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ακόμη και ο διοικητή τη Υπηρεσία, επί ΣΥΡΙΖΑ, ε, υποστήριξε και τεκμηρίωσε. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρξουν παράνομα spywares στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ε, το ίδιο είπαν προφανώ και οι διοικητέ, ο κ. Δραβίλα, ο κ. Κοντολέων, ο κ. Δεμήρη. Και από εκεί και πέρα σα ξαναλέω ότι τα ζητήματα επί του παρανόμου θα τα κρίνει τελικά και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία που αφορά τι υποκλοπέ. Μεθαύριο θα είναι η Ολομέλεια, η οποία θα συζητήσει τα πορίσματα. Ναι. Ε, εκεί κλείνει η υπόθεση αυτή εννοώ από το κομμάτι τη. από, την πολιτική. Έτσι. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Εσείς, σε πίπεδο, έχει προσφύγει. Έτσι. σε επίπεδο κοινοβουλευτικό κλείνει. Υπάρχει όμω μία έρευνα ανοιχτή από τη μήνυση Ανδρουλάκη. Υπάρχει έρευνα Ντογιάκου Γιάκου για την πιθανή διαρροή κρατικών μυστικών ε, από, από στελέχη τη ΕΕΠ ή άλλου. Και υπάρχει βεβαίω και η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Κατά μέσων ενημέρωση mm. τα οποία ισχυρίζονται yeah. ότι αυτό είναι ο ευθύνο νου, mm. ο κλπ. Και, και αυτή θα πρέπει να αποδείξει το δικαστήριο τα λεγόμενά του. Διότι ε, με βάση αυτέ τι καταγγελίε και βάση αυτά τα δημοσιεύματα βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει όλα αυτά που λέει. Άρα λοιπόν ο κ. Δημητριάδη έχει καταθέσει αγωγέ εναντίον αυτών που έγραψαν κατά τη γνώμη του αυτά τα οποία ε, ισχυρίζονται. Και πα, θα κριθεί και πα, αυτό πα, από το δικαστήριο. δεν κάτι για ναι. την δικαιοσύνη, υπάρχει και μια αγωγή από τον κ. Πιτσόρδα. Ναι, για, για, την, για τις καταθέσεις του κύριου Ρουμπάτ. Θέλω να πω στην ιστορία παρανόμαστε. Αυτό όμω, επειδή με ρωτήσατε για την υπόθεση ναι. Ανδρουλάκη, ναι. σα λέω τι τρει υποθέσει που αφορούν την υπόθεση Ανδρουλάκη. Βεβαίω, υπάρχει η αγωγή κύριου Πεσκιόρα κατά του κύριου Ρουμπάτη, η οποία αφορά ε, τη δική του εποχή. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι. Το σίγουρο πάντω είναι, ε, για να βάλω μια κατακλίδα, ναι. ότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαρή χώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι μυστικέ υπηρεσίε πρέπει να αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά του κατά των απειλών τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή οι απειλέ τη έρχονται από την Τουρκία. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, α μην παραβλέπουμε επιτυχίε σε ΙΠ, όπω είναι η σύλληψη δύο πρακτόρων στη Ρόδο ε, πριν από δύο περίπου χρόνια ή η έγκαιρη ειδοποίηση. Ε, για τα γεγονότα στον Εύρο, για να μπορέσει να προετοιμαστεί ο στρατό και πράγματα κινήσεις. που δεν ξέρουμε. Και άρα λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο πολιτικό σύστημα η να γίνει σουρωτηρι Εγώ το, το πρώτο που είχα σχολιάσει όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα είναι για το να μην αρχίσουμε να ξυλώνουμε το πλόβερ. Είμαστε πολύ εύκολοι σε αυτό. Η, η ιστορία τη αποδοσμοποίηση στην Ελλάδα είναι περίπου κουλτούρα. Ε, δεν δε σταματάει πουθενά. Νομίζω ότι φρέναρε αυτή η υπόθεση. Δεν εξέθεσε. Ε, θέματα τα οποία δεν έπρεπε να εκτεθούν στο, στην ε, κοινή θέα. Και αφού πάτε για την Τουρκία, ας κλείσουμε με το θέμα που αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ε, πώς αξιολογείτε αυτή την... Ε τη συμπεριφορά τη Τουρκία. Χθε έλεγα Ερντογάν εσωτερικού, Ερντογάν εξωτερικού. Ερντογάν εσωτερικού. Μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο επανέλαβε, θα έρθουμε βράδυ και να μα τρέμουν οι εχθροί μα. Και Ερντογάν εξωτερικού, μόλι βγήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε δηλώσει και λέει Α πείσει επιτέλου η Ευρώπη του Έλληνε να κάτσουμε στο τραπέζι σαν άνθρωποι οι οποίοι τέλος τέλο πάντων ακολουθούμε το διεθνέ δίκαιο να βρούμε μια λύση. Έχετε έτσι κατασταλάξει πού το πάει η Τουρκία και τι θέλει να κάνει η Τουρκία με την Ελλάδα. Νομίζω το πιο προβληματικό από όλα ε, με την Τουρκία και είναι η σημαντική αλλαγή, ε, αν δει κανεί την προηγούμενη δεκαετία ή τι δύο δεκαετίε ενδεχομένω, είναι ότι η ρητορική όλων των κομμάτων στην Τουρκία έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Mm -hmm. Δηλαδή, βλέπουμε έναν ανταγωνισμό συσσαγωγικά μεταξύ του για το ποιο θα είναι πιο επιθετικό απέναντι στην Ελλάδα, και πιέζει η αντιπολίτευση ουσιαστικά τον Ερντογάν να κάνει αυτά που λέει, mm -hmm. να μην μένει στα λόγια. Αυτό λοιπόν είναι εξόχω ανησυχητικό για την προοπτική της σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή τα επόμενα χρόνια. Δεν συνοδεύεται ευτυχώ από μία ε, άποψη τη της τουρκική κοινή γνώμη mm -hmm. για το κατά πόσο θεωρούν απειλή του Έλληνε ή όχι. Εμεί αυτό που πρέπει να κάνουμε ε, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω το κάνουμε περισσότερο από ποτέ. Εξοπλίζουμε τη χώρα, έχουμε ισχυρέ ενόπλε δυνάμει. Καλέ και σωστέ οι συμμαχίε μα. Ε, Ολόσω στη διπλωματική τακτική που έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια, οι υπογραφέ των δύο ΑΟΣ, οι συμφωνίε αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία, με άλλε χώρε συμμάχου στην ευρύτερη περιοχή, η, η διαρκή επίκληση του διεθνού δικαίου, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά αν δεν έχει ισχυρέ ενόπλε δυνάμει, ναι. δεν μπορεί να σταθεί. Ναι. Άρα λοιπόν εμεί είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή δεν συνοδεύεται η ρητορική Ερντογάν από στρατιωτικέ κινήσει. Αλλά αν κάποια στιγμή αυτό γίνει. Οι ελληνικέ άνοπλε δυνάμει είναι έτοιμε να απαντήσουν. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η τελευταία εξέλιξη χθε, η υπογραφή ΑΟΣ μεταξύ δύο των πλέον ορκισμένων εχθρών, Ισραήλ-Λιβάνου, νομίζω ότι σίγουρα θα προβληματίσει του Τούρκου. Όταν δηλαδή φτάνουν δύο χώρε οι οποίε είχαν τεράστια αποκλεισία. Αν δείτε πού έβαζαν τη γραμμή στον Λίβανο και πού έβαζαν τη γραμμή στο Ισραήλ, Εκεκριβώς. η διαφορά ήταν τεράστια. Βέβαια ο αμερικανικό παράγοντα τα έλυσε όλα αυτά. Και ε, 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 έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο, θυμήθηκα πήγαμε μια κουβέντα στην αρχή τη εβδομάδα με τον κύριο Κρι Σπύρου, ο οποίο περίπου μα περιγράψει το σκηνικό. Ότι τέλο πάντων η Τουρκία είναι απ' έξω, και αυτό είναι το πρόβλημα των Τούρκων. Είναι Ισραήλ, Αίγυπτο, ε, Κύπρος, Κύπρο, Λίβανο. Τώρα ήταν έκπληξε όταν μα το είπε. Μα είπε: Περιμένετε να το δείτε. Είναι και ο Λίβανο. Και η Ελλάδα να είναι ο κόμβο μεταφορά. Αφήνει του Τούρκου απ' έξω. Και ο Μπαρτζελίκ χθε έκανε μια δήλωση που νομίζω επιβεβαιώνει όσου λένε ότι. Μην βάλουμε του Τούρκου στο παιχνίδι. Τι είπε χθε, είπε ότι έχετε υπόψη σας, ο ΤΑΠ, ο, ο, αγωγός αγωγό που φέρνει το αέριο του Αζερβαϊτζάν, περνάει από εμά. Αν συνεχίσει, θα σκόψουμε το αέριο. Σιγά μην επένδυαν τώρα Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτε να πάει ο αγωγό του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκία. Δίνει ελπίδε εννοώ για τον East Med όλο αυτό. Νομίζω ότι δημιουργεί μια δυναμική να ε, το ενδιαφέρον για τον mm. East Med, κάτι το οποίο έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή προφανώ. Από και πέρα, το Ισραήλ, σωστά είπατε ότι κλείνει κάποια ιστορικά, αν θέλετε, μέτωπα με, με γειτονικέ χώρε. Αλλά όχι μόνο γειτονικέ. Ε, Σα θυμίζω και, την, ε, και, τη συμφωνία και τις διπλωματι... την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων που είχαν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ε, πριν λίγο καιρό. Βλέ, τη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε δηλαδή κινήσει οι οποίε δείχνουν ότι το Ισραήλ μπορεί πλέον να αποτελέσει ένα παράγοντα σταθερότητα για την περιοχή. Άρα η Ελλάδα σωστά επενδύει στρατηγικά σχέσει με το Ισραήλ ε, και σε οικονομικό επίπεδο και σε αμυντικό επίπεδο. Σα θυμίζω ότι στην Καλαμάτα έχουμε πλέον το κέντρο εκπαίδευση, ε, το οποίο θεωρώ ότι θα αποτελέσει πολύ σημαντικό στρατηγικό κόμβο για την ε, αμυντική ισχύ τη χώρα, αλλά και την εκπαίδευση των πιλότων μα και πιλότων από, άλλες, ε, από, άλλες κράτη, από άλλα κράτη συμμάχου. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτά που λέει ο Μπατζελή και κάποιοι άλλοι ε, εντό Τουρκία απευθύνονται στο ιστορικό μέτωπο. Εμεί παρακολουθούμε Συστά. τι κάνει η τουρκική ηγεσία και η στρατιωτική του ηγεσία για να μπορέσουμε να αντιδρούμε ε, στην κατάλληλη ώρα και με τον κατάλληλο τρόπο.